παρακολουθείτε τους τίτλους αρχής της πιο πρωτοποριακής εκπομπής μαγειρικής. Ο Δημήτρης και ο Ηλίας υποτίθεται πως έχουν ένα εστιατόριο. Διάφοροι βοηθητικοί ηθοποιοί γεμίζουν τα τραπέζια σε γρήγορη κίνηση. Για να τους πληρώσουμε χρειαζόμαστε χορηγούς. Θα τους αναγνωρίσετε στα κοντινά πλάνα. Εντάξει, φτάνει τόσο. Μη το παρακάνουμε και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους φίλους μας. Λιάκο, το καλοκαίρι είναι κοντά. Δίπλα. Ανοίγεις την πόρτα, βγαίνεις καλοκαίρι. Έχεις κανονίσει τίποτε? Θα κανονίσω τελευταία στιγμή, κλασικά, και δεν θα βρίσκω τίποτα και θα κάνω στα Πατήσια. Α. Στο νησί δεν θα πας? Θα πάω στο νησί, εντάξει. Θα πάω στο νησί. Τέλη Ιουλίου θέλω να πηγαίνω ή τέλη Αυγούστου. Μέσα στον Αύγουστο δεν είναι για Ικαρία, έχει πολύ κόσμο. Έχει τροβαδούρους. Τροβαδούρους δεν έχει, έχει πολύ καλούς βιολιτζίδες που παίζουν στα πανηγύρια. Γιουκαλίλι. Όχι, αλλά θα έχει ενδιαφέρον Ικαριώτικος με γιουκαλίλι. Ναι. Γίνεται. Νομίζω ότι γίνεται. Και αν κάποιος είναι πολύ ταλαντούχος, μπορεί να το καταφέρει. Θες να φέρουμε τον καλεσμένο μας, ο οποίος έχει μία σχέση όχι με την Ικαρία, με το άλλο που είπαμε, για να δούμε αν γίνεται? Για φέρ' τον, ναι. Πάμε λοιπόν, χειροκρότημα. Έχεις πάει ποτέ Ικαρία? Αμέ, τρεις φορές. Πού? Άγιο Κυρικό. Το καλύτερο μέρος. Εντάξει, από εκεί είσαι? Όχι, αλλά εκεί μένω. Εκεί μένεις, έχεις σπίτι εκεί? Ναι, ναι. Και γιατί δεν με έχεις καλέσει ποτέ? Είναι γιαγιά. Γιατί δεν σε έχω καλέσει? Γιατί είδα και στις παραστάσεις που σε κάλεσα. Και δεν είσαι καλή ποτέ. Μπορείς να παίξεις με γιουκαλίλι Ικαριώτικο? Όχι. Γιατί? Ο Ικαριώτικος θέλει βιολί κανονικά. Ναι, εντάξει. Θέλει σολιστικό όργανο. Οπα. Να κάνει όλη. Καφέ ή λεμονάδα? Τι να σε κεράσουμε? Καφέ. Καφέ. Πόσο χρόνο είσαι? 38. Άντε ρε. Αποκλείεται. Σοβαρά. Λοιπόν, θέλω να σου πω, ο Γιώργος είναι στους Πόλκαρ. Πες του για τους Πόλκαρ πώς ξεκίνησαν. Οι Πόλκαρ είναι μια μπάντα. Είμαστε από Θεσσαλονίκη. Και ξεκίνησε μετά από τη συνέβρεση μερικών φίλων να κάνουμε έτσι πειραματικά μια μπάντα η οποία θα παίζει ένα έτσι λίγο πανηγυριώτικο, λίγο Μπάλκαν ήχο. Και καταλήξαμε στο όνομα Πόλκαρ γιατί σημαίνει σε ένα ιδίωμα στα σλάβικα, μεθυσμένος κορευτής που τραγουδάει φάλτσα. Ναι, μας αντιπροσωπεύει, έτσι... θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς. Μπορούσαμε να είμαστε τα πάντα, και μεθυσμένοι και χορευτές, και σίγουρα τραγουδάμε φάλτσα, άρα θα μπορούσαμε να είμαστε στην μπάντα άνευ. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Είσαι από Θεσσαλονίκη? Ναι. Τι δηλώνεις εσύ, ρε παιδί, όταν σε ρωτάνε τι δουλειά κάνεις? Γιατί κάνεις αρκετά πράγματα. Ναι. Σου βάζω δύσκολα, Όχι, απλά νομίζω κατέληξα στον όρο θεατρίνος, που κάπως νομίζω ότι τα περιλαμβάνει όλα. Α. Με την έννοια ότι δεν μπορώ να διαχωρίσω τη μια ιδιότητα από την άλλη. Και επειδή ακριβώς σπούδασα ηθοποιός και μετά ήρθε η μουσική στη ζωή μου και πρόσφατα η σκηνοθεσία επίσης στη ζωή μου, το κομμάτι ηθοποιού είναι αυτό που μέσα μου ρέει, ας πούμε, και τα υπόλοιπα είναι κάποιες ιδιότητες που πρέπει να συμπληρώσουν αυτό που αρχικά ξεκίνησα να κάνω στο θέατρο. Μουσική πότε ξεκίνησες, μικρός, έπαιζες τι όργανο? Έπαιζα λίγο κιθάρα, αυτοδίδακτος, μην φανταστείς τίποτα τρελά πράγματα. Και είχα μπάντες, δηλαδή όταν ήμουν 17-18 χρονών, όλη μου φοιβία ήταν με συγκροτήματα στο Λύκειο, παίζαμε punk rock, ελληνικό rock μετέπειτα. Μαγειρεύεις καθόλου? Πήγα να σου πω πριν απαντήσω, θα απαντήσω εγώ επειδή μου τα είπε. Δύο πράγματα, ομελέτα, μακαρόνια. Τα κλασικά. Ούτε τόστ. Ούτε τόστ. Ομελέτα και μακαρόνια, εκεί είναι. Ωραία παραδοσιακά ελληνικά φαγητά. Ναι. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε εμείς μία συνταγή. Είναι παραδοσιακή συνταγή, αλλά θα την αλλάξουμε λίγο. Θα κάνουμε σήμερα τα περίφημα παπουτσάκια. Αγάπη μεγάλη. Ναι. Αλλά. Αλλά γεμισμένα τα παπουτσάκια με τραχανά. Και από πάνω μία πολύ ωραία μπεσαμέλ με φέτα και δεντρολίβανο. Πολύ καλά. Και να σου πω κάτι, έτσι όπως σε είδα τώρα, ξέρεις, θα κάνουμε, θα σε σηκώσω να μαγειρέψουμε τώρα. Πάμε. Ναι. Έλα. Λοιπόν, παπουτσάκια. Κλασικό φαγητό,
Πρωταγωνιστή τα παπουτσάκια είναι η μελιτζάνα. Mm-hmm. Θα κάνουμε ένα διαφορετικό κόλπο για τη μελιτζάνα. Συνήθως την κόβουν, την ξαπλώνουν, την αδειάζουν, την πετάνε, κάνουν, ράνουν κτλ. Εμείς θα κάνουμε. Θα κόψουμε δύο κομμάτια μελιτζάνας. Και το άλλο θα το κάνεις εσύ. Περίπου το ίδιο μέγεθος. Γιατί το έκανα αυτό? Δεν ξέρω. Όλο ίδιο με αυτό. Όλο ίδιο με αυτό, έτσι. Ναι. Άψογα. Εντάξει. Όλο ίδιο δεν το λες. Πολύ. Ναι, θα μπορούσαμε να βάλουμε και αυτό. Βεβαίως. Εντάξει, θα μαγειρέψουμε και τα τρία. Και τώρα τι θα κάνουμε? Θα μου βάλεις τα τρία κομμάτια μελιτζάνας πάνω στη φωτιά. Για να τα ψήσουμε λίγο. Έτσι όπως είναι. Έτσι όπως είναι. Χωρίς κάποιο τηγάνι, κάτι? Όχι. Πάνω στη φωτιά. Τι θα το κάνουμε το τηγάνι αφού έχουμε τη φωτιά? Έχεις δίκιο. Θα σου δώσω μία τσιμπίδα για να τα γυρνάς ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ουσιαστικά τι κάνουμε? Θέλουμε να ψήσουμε λίγο τη μελιτζάνα, να τη μαλακώσουμε για να μπορέσουμε να σκάψουμε μετά μέσα και να βάλουμε τον τραχανά. Όσο ψήνεις τη μελιτζάνα, ψιλοκόβεις και λίγο κρεμμύδι. Να σε δω να ψιλοκόβεις για να πάμε να κάνουμε τον τραχανά. Ωραία, μια χαρά. Το ξεφλουδίζεις. Τσακ, 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 κάνεις τα μαγικά σου και μετά μου το ψιλοκόβεις. Α, μια χαρά τα πάει. Ναι, ρε, αφού δεν βλέπεις εδώ με το μαχαίρι, κοίτα. Ρε, αυτός μαγειρεύει, απλά μας κοροϊδεύει τώρα. Πώς να είναι άραγε στα... Από ποια γλώσσα είναι το πόλκαρ? Σλάβικα. Πώς να είναι ο μεθυσμένος μάγειρας που μαγειρεύει φάλτσα? Γιατί θα μου ταιριάζει αυτό. Το ίδιο. Ωραία, είμαι ο πόλκαρ της κουζίνας κι εγώ, λοιπόν. Θα σου έλεγα τι είσαι, αλλά δεν μπορώ να το πω. Όχι, γιατί δεν είναι, δεν πειράζει. Απογευματινή εκπομπή. Ωραία, μου ρίχνεις και μία πενιά με ένα κομματάκι σκόρδο. Ψιλοκόβεις δηλαδή. Τη μελιτζάνα μας την ψήνουμε. Βλέπεις τι ωραία που γίνεται. Πολύ ωραία, ναι. Είναι πολύ ωραία να μαγειρεύεις τελικά με... Τι, να έχεις φωτιές και τα φωτιά, λοιπά. Ναι. Κοίτα, η φωτιά γενικώς βοηθάει και μην ξεχνάς ότι οι άνθρωποι μαγείρευαν με φωτιά πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω ότι μαγειρεύει η Λία μου λίγο παραπάνω από αυτό που μας λέει, γιατί ναι. τεχνικές έχει. Έχει. Λοιπόν, μου βάζεις κρεμμύδι σκόρδο μέσα. Για να πάμε να σοτάρουμε. Λοιπόν, άκου τώρα. Θα γελάσει και το παρταλό κατσίκι με αυτή την ερώτηση. Δεν ξέρω τι σημαίνει σοτάρο. Σοτάρο. Σοτάρο είναι αυτό το τσιγαρίζω, είναι μπράβο, το ίδιο. Τσιγαρίζω, το ίδιο μπράβο. Πράγμα. Νόμιζα διαφορετικά πράγματα. Όχι, όχι, το ίδιο πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, μου ρίχνεις λίγο τραχανά μέσα, να ξεκινήσουμε το παιχνιδάκι. Πόσο? Τρία κουτάλια με το μάτι. Μπράβο, πες ότι αυτό είναι ο κουτάλι, ναι. Δύο. Αυτό ήταν του γλυκού, βάλε λίγο ακόμα. Ναι, ναι, βάλε λίγο ακόμα. Βάλε άλλα τρία. Νομίζω ότι ήταν του καφέ. Ναι. Εντάξει, βάλε άλλα τρία γιατί θέλουμε κουτάλια σούπας τώρα. Να σου πω κάτι, αυτός μου τα λέει να τα κάνω, εγώ δεν θέλω να τα κάνω. Εγώ είμαι πολύ παιδί straightforward, κατάλαβες, ενώ αυτός είναι κάτι τέτοια. Ναι. Λοιπόν, ψιλόκοψέ μου λίγη ντομάτα. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια πολύ μικρή ιστορία, γιατί εγώ τους πόλκαρ τους γνώρισα σε μια πολύ σημαντική στιγμή της καριέρας μου. Το 2015 είχε το Bob Festival. Α, μπράβο, ναι. Που τραγουδούσατε στην απονομή των βραβείων στον τελικό. Μπράβο. Είχε διαγωνισμό stand-up comedy και μάντεψε, Δημήτρη μου, ποιος κέρδισε. Εσύ. Μπράβο που το βρήκες τόσο εύκολα. Χειροκρότημα για τον Ηλία Φουντούλη, παιδιά. Αλλά... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα πάει μόνος μου, δεν ήταν κανένας φίλος μου μαζί και δεν είχα ποιο να το μοιραστώ. Ότι, δεν είχατε και κοινό, δηλαδή. Όχι, είχε μόνο... κοινό με ψηφοφορία, κέρδισα και είχα ανέβει και δεν είχα ποιο να το μοιραστώ. Και μετά ανέβηκαν οι υπόλοιποι και τραγούδησαν και τους θυμάμαι από τότε. Ότι, ωραία, και τα λαντούχα παιδιά. Και... Ήταν καλή. Ήταν πολύ καλή, ναι. Ναι. Καλύτερη από μένα. Καλά, αυτό δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, μου ρίχνεις την πολύ ωραία ψιλογωμένη ντομάτα μέσα στο τηγάνι. Είναι όντως πολύ ωραία ψιλογωμένη ή πιστεύεις ότι μου το κάνεις για να με κολοπιάσεις? Πολύ καλά. Να σου πω κάτι, έχεις πάει πολύ καλύτερα από αυτό που περίμενα. Άρα έχουμε βάλει κρεμμύδι σκόρδο ντομάτα, θα πετάξουμε εδώ λίγο δεντρολίβανο μέσα. Δεν θα κάνουμε τα κλαδιά κτλ. Θα το αφήσουμε να αρωματιστεί, θα τραβήξουμε τη μελιτζάνα η οποία έχει ψηθεί. Συνήθως όταν μαγειρεύουμε, καθαρίζουμε και κανένα πάγκο εδώ. Έχεις δίκιο. Πού τα ρίχνω?
Στον Πολάκι. Στον Πολ. Όχι που με έχει κάνει παιδί για άλλες τις δουλειές. Θα βάλω εγώ λίγο αλάτι. Χοντρό αλάτι που σου αρέσει και εσένα. Χοντρό θαλασσινό αλάτι. Και θα βάλω και πιπέρι. Και αυτό είναι έτοιμο. Τι θα κάνουμε τώρα, θα σου δώσω ένα κουταλάκι και με πάρα πολύ προσοχή θα πρέπει να σκάψεις και να βγάλεις λίγο από το εσωτερικό για να μπορέσουμε να γεμίσουμε, χωρίς να μου διαλύσεις όμως το εξωτερικό. Μπορώ να σου δώσω και ένα μικρό μαχαίρι να κάνεις εδώ τις τομές σου. Θέλω να λειτουργήσεις σαν χειρουργός. Μην φτάσεις πολύ κάτω όμως και αρχίσει και χύνεται η γέμιση που θα βάλουμε μετά. Άρα τα θέλουμε σωστικά λίγο σαν για το... Σκάψιμο, όχι, θέλουμε να γεμίσουμε το... Α, θα το χρησιμοποιήσουμε το εσωτερικό. Βέβαια. Θα το ρίξουμε μέσα στον τραχανά. Θα ανάψω το φούρνο εγώ που θα γκρατινάρουμε. Λοιπόν, ξέρετε τι δράμα βιώνω αυτές τις μέρες. Για πες. Περιμένω κάτι αβοκάντο να οριμάσουνε. Τι, τα έχεις αφήσει έξω. Ναι. Τι, εφημερίδα. Αβοκάντο. Αβοκάντο. Ρε παιδί μου, εφημερίδα, γιατί δεν μου τα λες. Εφημερίδα στον ήλιο μια μισή μέρα είναι έτοιμα. Σοβαρά. Τα τυλίγεις με εφημερίδα, βέβαια. Λιαστό αβοκάντο, πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Εδώ το είπα να μην διαλύσει τη μελιτζάνα και μην διαλύσει το έχω κάνει χάλι. Χάλι. Να σου πω, η εφημερίδα πρέπει να είναι αθλητική ή μπορεί να είναι οποιαδήποτε. Η εφημερίδα πρέπει να μην τα πατάει τούτα. Περίμενε. Να το σκεφτούμε. Επειδή αυτό εδώ. Απέτυχε. Να κάνουμε ένα πλάνο. Θέλουμε λοιπόν να σκάψουμε λίγο τη μελιτζάνα, λίγο, να αφήσουμε κάτω ένα μέρος από την ψύχα της μελιτζάνας, τη λεγόμενη πατούρα. Okay. Εντάξει, άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και επίσης όλο αυτό να γίνει με πολύ λεπτό τρόπο. Και αγάπη δηλαδή. Και αγάπη, φαντάσου ρε παιδί μου. Και αέρινα. Φαντάσου μεγάλο έρωτα, δεύτερο τρίτο ραντεβού, γιατί από το τέταρτο εντάξει, καταλαβες. Δεύτερο, τρίτο ραντεβού, αγκαλιάζεις και τα λοιπά. Κατάλαβες. Με αγάπη όμως. Ω, Χριστέ μου, θα έκανα ερωτική εξομολόγηση σε μια μελιτζάνα. Εντάξει, κακό. Πάω και χειρότερα. Μπορεί να σε εμπνεύσει για κάποιο τραγούδι. Σκέφτεσαι κάτι. Η λοιπόν. Εξομολόγηση της μελιτζάνας. Ναι, μπορώ να το πούμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πάω πολύ καλύτερα από το άλλο. Είναι η δεύτερη μου σχέση, καταλαβαίνεις. Οπότε εδώ πέρα. Όχι, εντάξει. Έχω πια οριμάσει λίγο. Μάθε από τα λάθη μου. Ναι, ναι, ναι. Ήσουν ένα νέο παιδί εδώ. Έτσι, έτσι. Το κουταλάκι θα σε βοηθήσει τώρα. Το νιώθω κι εγώ. Περίμενε, το έχω εδώ. Το τι. Κοίτα, γενικώς είναι μια συνταγή που μάλλον σπίτι δεν την ξανακάνεις ποτέ. Και υπάρχει στο εκατομμύριο αυτή η περίπτωση. Μέσα μου σκυρτάει, δηλαδή είναι τώρα που σκάει σκέψη του τύπου και γιατί δεν είχαμε παραγγείλει κάτι. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, είναι κοντά, το νιώθει. Κοντά, έχει κάνει πολύ καλή. Ωραία, απλά θέλω να σας θυμίσω ότι θα φύγω για Ικαρία τέλη Ιουλίου. Εντάξει, έχω κλείσει καράβι. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα φτιάχνουμε τα παπουτσάκια μας. Δεν φταίω, αντιστέκεται πολύ. Λοιπόν, κάτι ακόμα. Όπως κάθε σωστή γυναίκα. Θα το αφήσουμε τώρα εδώ και θα κάνουμε. Α, ωραίο είναι πάντως. Ναι, καλά κάνεις. Μια χαρά. Κοίτα τώρα. Ρε παιδί μου, το τρως λίγο. Αυτό ήταν. Κάτσε να με ξεφτύλισε. Δηλαδή, κατάλαβες. Αλλά και αυτό δεν είναι κακό. Όχι, είναι πολύ ωραίο. Κοίτα να δεις. Το εσωτερικό το βάζουμε μέσα. Εντάξει. Γιατί τώρα θα πάρεις και θα μου γεμίσεις τις δύο μελιτζάνες. Με περισσότερη ταχύτητα, κατάλαβες. Θα πατήσεις λίγο κάτω και θα μου γεμίσεις και τις δύο μελιτζάνες. Εντάξει, εσένα σου κάτσε δύσκολη συνταγή τώρα, αδερφάκι. Δεν είναι ότι είναι εύκολη συνταγή. Καλά τα πάει, ακόμα και τώρα. Ναι, εννοείται. Κι άλλο. Ναι, λίγο ακόμα. Γιατί όσο ψήνεται θα κάθεται η γέμιση, οπότε δώστε λίγο όγκο. Εσύ τα ξέρεις εδώ, είσαι... Κατά τύχη. Είναι θεωρητικός, είναι αγαπητικός της μαγειρικής ο Λιάκος. Ωραία, τώρα θέλω να μου βάλεις την υπόλοιπη γέμιση στο ταψάκι και θα κάτσουν εκεί πάνω οι μελιτζάνες. Παιδιά, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Βάζουμε το δεντρολίβανο. Θα τις βάλουμε στο φούρνο να ξεκινήσει το ψήσιμο και θα πάμε να κάνουμε μπεσαμέλ. Έχεις κάνει ποτέ μπεσαμέλ? Ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Ποτέ. Ωραία, ωραία σάλτσα αγαπημένη. Άρα μέσα ψήνονται και πάμε να κάνουμε μπεσαμέλ. Λοιπόν, τα βασικά στατικά της μπεσαμέλ είναι τρία. Λιακό. Γάλα,
βούτυρο αλεύρι. Εμείς εδώ όμως, επειδή είμαστε μαγκές, θα βάλουμε μέσα ένα αγαπημένο ελληνικό τυρί που λέγεται φέτα. Άρα θα κάνουμε μπεσαμέλ με φέτα. Τέλειο. Τέσσερα συστατικά. Θέλουμε ένα κατσαρολάκι, εδώ, και θέλουμε ένα πολύ βασικό εργαλείο που λέγεται... Space μικρόφωνο. Ναι, αλλιώς... Τσακα. Μπράβο, ήτανε, αλλιώς... Αλλιώς κάποιο σκουλαρίκι παλιά, πολύ, ναι, πολύ εντυπωσιακό. Παλιά, Sex Pistols και τα λοιπά, αλλιώς... Αλλιώς, δεν ξέρω... Ανακατευτήρι. Μπράβο. Μπράβο. Ανακατευτήρι. Αρκετά περιγραφικό. Αρκετά περιγραφικό, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, η σειρά ποια είναι. Βούτυρο, αλεύρι, γάλα. Mm-hmm. Αυτή είναι η σειρά. Φέτα. Οκ. Okay. Είσαι έτοιμος. Πόσο βούτυρο, πόσο αλεύρι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι, είμαστε με το μάτι. Κοίτα τα βήματα προσεκτικά. Η μπεσαμέλ σώζει τα πάντα. Μπορεί να σου φτιάξει από σάντουιτς μέχρι μακαρόνια. Είναι δύσκολη η μπεσαμέλ όμως. Είναι δύσκολη, αλλά εμείς θα την κάνουμε εύκολη. Βούτυρο λούρπακ χωρίς αλάτι, χωρίς συντηρητικά, πρακτική αλουμινένια συσκευασία μέσα. Ζεσταίνουμε. Εσύ τώρα παίρνεις το σκουλαρίκι, space μικρόφωνο και όλα αυτά που είπες και ανακατεύεις συνέχεια. Τι θέλουμε, θέλουμε να λιώσει το βούτυρο χωρίς να καεί, επειδή το βούτυρο καίγεται εύκολα. Οκ. Okay. Σούπερ. Είναι μία σάλτσα που ο κόσμος θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά πραγματικά γίνεται σε ένα λεπτό. Κάτσε να σου αλλάξω μάτι, να το φέρω εδώ που είναι πολύ πιο χαμηλό, ανακατεύει συνέχεια εσύ. Και τώρα που θα σου βάζω εγώ μέσα το αλεύρι, ανακατεύεις πιο βίαια. Είσαι έτοιμος? Βεβαίως. Πάμε. Μπράβο. Δώσε πόνο. Ωραία. Σούπερ. Και τι έχουμε κάνει τώρα, έχουμε κάνει ουσιαστικά μία ρου. Μία? Ρου. Oh my God, what's that? Έτσι λέγεται. It's a ρου. It's a ρου. Τι είναι το ρου? Το ρου είναι αυτή η βάση από βούτυρο και αλεύρι δεμένο, ελαφρώς μαγειρεμένο. Πάλι γαλλική λέξη, ουσιαστικά τι είναι, δεμένο βούτυρο μαζί με αλεύρι. Άρα έχουμε η κάνει... Η μου είναι σωστή αυτή τη στιγμή ή χρειάζεται περισσότερο, ναι. Είσαι πάρα πολύ σωστός. Ωραία. Πάω και σου βάζω γάλα μέσα, ανακατεύεις. Η βία θα χρησιμοποιηθεί για να σπάσουν τα σβολάκια από το αλεύρι. Μπράβο. Έχει αρχίσει να γίνεται λίγο κατάσταση εδώ πέρα, έτσι. Ναι, έχει αρχίσει και γίνεται λίγο παιχνιδάκι τρελό. Μην χάνεις το ρυθμό σου. Τώρα είναι το δύσκολο. Τώρα που αρχίζει και πιάνει το καρπός, αλλά χρειάζεται βία ακόμα. Κράτα το ρυθμό. Τώρα φαντάσου ότι παίζεις 12 λεπτά τραγούδι τώρα και το κρατάς. Οκ. Okay. Πρέπει το κοινό να σε χαρεί. Τύπου Pink Floyd. Μπράβο, τύπου Pink Floyd. Βάζω λίγο αλάτι και τώρα κάνε παιχνιδάκι πιο σκληρό, πιο σκληρό. Έχει αρχίσει... Α! Μπράβο. Έχει αρχίσει... Αυτό είναι τώρα. Φετούλα μέσα. Φετούλα μέσα, μπράβο. Είναι τρομερό πως ξαφνικά έχει γίνει αυτό το... Είδες. Περίμενε τώρα. Και τώρα θα αρχίσει να... Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα. Συμβαίνουν αυτά. Σταθερό ρυθμό, σε θέλω σταθερό. Οκ. Okay. Παιδιά, η γιαγιά μου θα είναι πολύ περηφανή. Τη δέσαμε για να πάμε μετά με το υγρό να τη φέρουμε εκεί που θέλουμε. Τώρα είσαι πάρα πολύ καλό δρόμο, είσαι σχεδόν έτοιμος. Ανακατεύεις να ενσωματώσεις τη φέτα. Η μπεσαμέλ είναι σχεδόν έτοιμη, άψογα. Βγάζω λίγο το ταψάκι εγώ από το φούρνο. Μην το πιάσει γιατί είναι ζεστό, για να τη δω λίγο. Πρέπει να γίνεις ένα με την μπεσαμέλ. Okay. Καταλάβες, δηλαδή πρέπει να έρθεις κάτω στο επίπεδο της. Μπράβο. Βλέπεις τι ωραία, κοίτα. Κοίτα η φύ. Πολύ ωραία. Σχεδόν τις μίλησες. Μπράβο. Μα εκεί είναι η ιστορία. Και τώρα εδώ τι έχουμε. Επειδή θέλουμε να μπει από πάνω, έχουμε κάνει μια σφιχτή μπεσαμέλ. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει και μια ρεή μπεσαμέλ. Και θα πάμε και θα βάλουμε μπεσαμέλ πάνω από κάθε παπουτσάκι. Θα πάμε και θα τρίψουμε και λίγη φέτα από πάνω. Και τώρα, αφού ρίξουμε μέσα λίγο νερό, τακ, τακ, τακ,
θα το βάλουμε στο φούρνο για περίπου ένα δεκάλεπτο να τον κρατινάρουμε, να του δώσουμε χρώμα. Οκ. Okay. Στον αέρα το φούρνο. Στον αέρα. Μην πεις ότι έχετε φούρνο σπίτι. Βεβαίως. Άσε ρε. Ναι ρε. Αφού τι βάζεις το φούρνο. Και το χρησιμοποιείς. Όχι. Το χρησιμοποιώ. Ούτε ομελέτα. Κάνα ψαράκι, κάνα... Α, σιγά σιγά μα τα λέτε. Ξεδιπλώνεται. Ένα, ένα. Καλά, το πιο εύκολο πράγμα τώρα σιγά. Το ψαρί. Καλά, όπως το κάνω εγώ. Το πράγμα τρώγεται. Τι κάνεις, το παίρνεις και το βάζεις. Το παίρνω και το βάζω, είναι σε λαδόκολλα, αλλά είδα και μια συνταγή που το πώς είναι σχισμένο στη μέση. Το βάζει λίγο, το βάζει λεμόνι, καθαρίζει το λεμόνι και τα πάντα, το βάζει μέσα. Φέτες λεμόνι και τα λοιπά. Φέτες λεμόνι, αλλά το πιπερώνω, πύλιμα στη λαδόκολλα και μέσα. Αλλά δεν το κάνω στον αέρα, το κάνω στο πάνω ξέρω, κάτω. Ξέρω, ξέρω, ναι. Πάνω κάτω. Μόνο αέρα πλέον. Μόνο αέρα, Ναι, ξέχνω το πάνω κάτω, δεν υπάρχει, είναι για τις παλιές νοικοκυρές. Τις αγαπάμε, αλλά να είναι καλά. Έτσι νιώθω, μια παλιά νοικοκυρά. Όχι, όχι, όχι. Σύγχρονο νέο παιδί. Δεν μου το έχεις πει εμένα και εγώ ακόμα πάνω κάτω κάνω. Δεν στο έχω πει, Ρελιάκο, δεν δύο νοικοκυρές. Εγώ. Ναι. Κάθε τι μήνα. Δεν μαγειρεύει ποτέ. Είναι ο καλύτερος πελάτης των delivery και των εστιατορίων, ο Λιάκος. Ο καλύτερος, ο καλύτερος. Ωραία. Βγάζω από το φούρνο. Δες τώρα τι ωραία που έχει γκρατιναριστεί αυτό. Αυτό είναι το γκρατινάρο. Δίνω χρώμα. Okay. Δηλαδή, έχω κάποια κομμάτια τα οποία είναι καφέ και το υπόλοιπο παραμένει άσπρο. Και τώρα θα στήσουμε πιάτο. Θες να στήσεις ή να στήσω. Θέλω να στήσω εγώ. Θες να στήσεις εσύ, μ' αρέσεις. Εδώ τώρα θα σου φέρω. Θα σου φέρω ένα άσπρο πιάτο. Okay. Εδώ θέλεις προσοχή γιατί καίει. Και κάνεις παιχνίδι εσύ τώρα, δημιουργείς. Τι εννοείς, δηλαδή, θα αυτοσχεδιάσω. Ναι, ρε παιδί μου, θέλουμε ένα πιάτο το οποίο να είναι λίγο επαρουσία. Θέλουμε αυτό που είχες στο μυαλό σου όταν είπες με τόση προθυμία, εγώ θα στήσω πιάτο. Ωραία, λοιπόν. Ότι... Θα βάλω δίπλα-δίπλα, κάνω παρέα. Ναι, αλλά περιθωριακά. Underground, γιατί. Να έχουν μια απόσταση, είναι δηλαδή. Είναι σαματάκια. Να κάνουμε λίγο, ρε παιδί μου, να το κάνουμε λίγο συμμετρικό, symmetric. Okay. Καταλαβες. Και να βάλουμε εδώ δεξιά και αριστερά, μπράβο, αυτό είναι, έτσι. Το σπρώξουμε λίγο εδώ. Okay. Και τώρα εδώ που είναι άδειο το κακόμηρο. Όχι, όχι, να τώρα έρχεται, έρχεται. Ορίστε, μια χαρά. Και το δεντρολίβανο πρέπει κάπου να το βάλω στη μέση εδώ. Ναι. Φοβερό. Τι ωραίο. Η ώρα που δοκιμάζουμε, η καλύτερη ώρα της εκπομπής, είναι η ώρα που αφήνουμε τον καλεσμένο Λιάκο να δοκιμάσει την πρώτη μπουκιά. Ναι. Είναι ωραίο. Oh. Καλό. Φοβερό. Τι ωραία. Ωραία, δεν αφάρεσα. Λες, δεν είναι πολύκαρπ πιάτο αυτό. Ναι, ναι. Νομίζω ότι επειδή το πιάτο αυτό τελικά δεν ανταποκρίνεται στις δικές σου απαιτήσεις. Ναι. Καλύτερα να μην δοκιμάσεις. Το ψιλοκόψιμο όμως του σκόρδου δεν είναι σωστό. Ναι. Είδες. Ναι, είναι πάρα πολύ σωστό. Να σου πω. Ναι. Τι, το δώσουμε. Εντάξει, τέλος πάντων. Ωραία, δοκιμάσεις να δούμε τι θα καταλάβει. Ξέρεις τι είναι φοβερό, το κάπνισμα της μελιτζάνης. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Φοβερό. Λοιπόν, είναι όντως πάρα πολύ ωραίο. Πολύ. Ο τραχανάς κρατάει όσο πρέπει, τα υλικά έχουν ψιλοκοπεί και έχουν ανακατευτεί πάρα πολύ σωστά. Ωραία η φέτα στην μπεσάμελ. Η μπεσάμελ έχει τη σύσταση και την πυκνότητα που θέλουμε. Αλλά αυτό που σημαίνει στο πιάτο είναι το κάψιμο που έχουμε κάνει στη μελιτζάνα πάνω στη φωτιά, γιατί δείχνει, ανεβάζει όλο το πιάτο. Έχει ένα καπνιστό στοιχείο το πιάτο που το ανεβάζει πάρα πολύ. Εντυπωσιακός ο τραχανάς που και σοταρίστηκε και μαγειρεύτηκε και ψήθηκε και παραμένει σωστός και τραγανός.
Και έτσι. Πολύ ωραία η πινελιά της φέτας. Έχει να κάνει, σε λέω, με δύο επαγγελματίες του είδους. Αλλημονώ. Ναι, έτσι. Δεν το περίμενα. Βέβαια, τα πήγες καλά μαγειρικά, μαγειρεύοντας δίπλα σε έναν καταξιωμένο επαγγελματία, κορυφαίο στο χώρο. Έμα, βέβαια. Αναγνωρισμένο παγκοσμίως. Μόνο θα είχα πάθει κρίση πανικού, ναι, με αυτό το πιάτο. Mm. Αν θες να δεις κρίση πανικού, αφού μιλάς με κρίση πανικού, θα σηκωθείς τώρα να μαγειρέψεις με τον Ηλία. Ναι. Να δεις εκεί κρίση πανικού. Όπως έγινε πριν, αλλά λίγο πιο χαλαρά και πιο ήρεμα. Πολύ καλά. Και λίγο λιγότερο νόστιμο. Υπάρχει ένα σύριαλ που έχει γραφτεί για αυτό που θα συμβεί τώρα που λέγεται Αντίο Ζωή. Το έχεις δει ποτέ? Θα το δεις τώρα. Παρακαλώ, έλα. Πάμε. Είμαστε έτοιμοι. Επειδή είδα ότι έχεις γνώσεις φοβερές και τεχνικές, θα φτιάξουμε μία συνταγή που είναι στα μέτρα σου, γιατί θα είναι κάτι σαν κοτόπουλο στιφάδο, αλλά πιο γρήγορο. Okay. Δεν θέλει το αργό μαγείρεμα, το πολύωρο του στιφάδου. Δεν κάνει το γρήγορο πάλι. Πιο γρήγορο. Α, εντάξει. Είναι το σπινάρο, ναι. Ναι. Οπότε θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής στο στήθος. Okay. Ψήσουμε πολύ όμορφα και σωστά και παράλληλα θα γλασάρουμε στα γρήγορα σε ένα κατσαρολάκι κρεμμυδάκια κοκάρια, είναι τα μικρά τα κρεμμυδάκια, με τα μπαχαρικά του στιφάδου σε ένα πιο γρήγορο μαγείρεμα. Οπότε χρειαζόμαστε ένα τηγάνι για το κοτόπουλο και ένα κατσαρολάκι για τα κρεμμύδια. Στο εξής θα τα λέμε κοκάρια, πάρα πολύ ωραία. Και θα χρησιμοποιήσουμε ένα πολύ ωραίο κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής. Και θα σου πει ο Δημήτρης τι διαφορά έχει το ελευθέρας βοσκής από το κανονικό κοτόπουλο. Mm-hmm. Μέχρι να το φέρω. Αφού μιλήσαμε για κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής, να σου πούμε ότι τα κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής Πίνδου ακολουθούν παραδοσιακό τρόπο εκτροφής, αναπτύσσονται και τρώνε μόνο πιστοποιημένες τροφές, μεγαλώνουν φυσικά σε υψόμετρο πάνω από 700 μέτρα και έχουν απόλυτα υγιεινό κρέας. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, θα φάμε ό,τι καλύτερο υπάρχει. Okay. Είναι τα κοτόπουλα όπως θα έπρεπε να είναι. Αυτό τώρα θα το φιλετάρω. Θα το φιλετάρω. Εγώ θα το κάνω αυτό. Εσύ ξέρεις να φιλετάρεις. Εγώ. Ναι. Σε παρακαλώ. Στο YouTube βλέπω ή Μαλιάτσι, ναι, ή το κανάλι μου, ναι, για να σιγουρευτώ ότι είναι όλα έχεις εντάξει. Κανάλι, ρε Μπαγάσα. Ναι. Πώς λέγεται? Το κανάλι. Ναι. Ηλίας Food. Σοβαρά. Βγαίνει από το επίθετό μου, βέβαια. Και τι έχεις μέσα εκεί? Και τι δεν έχω. Ταξιδιωτικά, χιουμοριστικά. Κι εγώ γιατί δεν το έχω δει ποτέ. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε μετά. Θέλω να αφοσιωθώ λίγο στο φιλετάρισμα. Έχει στη μέση ένα κόκαλο, έτσι, ένα τύπου χόντρο κόκαλο. Κολλάς το μαχαίρι. Πού το κολλάς? Στο κόκαλο και το κατεβάζεις όσο πιο απαλά μπορείς. Γιατί αν το κατεβάσεις απαλά, τι θα γίνει? Άμα δεν το κατεβάσεις απαλά, θα κόψεις κάτι λάθος. Κοίτα εδώ ένα ωραίο φιλέτο. Ωραία, να κάνει το άλλο. Την πέτσα την αφήνεις, ε. Να κάνει το άλλο, παρακαλώ. Να το κάνει. Ναι, να το κάνεις. Θα αποτύχω, παιδιά. Αυτό θέλουμε δηλαδή από εδώ και πέρα. Ναι, 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 ναι. Ψηλάφισε λίγο το κόκαλο, να δεις πού είναι. Μπράβο, από την αριστερή πλευρά. Την πέτσα τη θέλουμε όμως, την κρατάμε την πέτσα. Και διαγώνια προς τα έξω. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα φιλεταρίσματα που σταμάτα έχω δει. Σταμάτα. Κοίτα, για πρώτη φορά είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Έχουμε ένα θεματάκι με το χρόνο πάλι, όπως είμαι στη μελετή. Ναι, 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 συμβαίνει, ναι. Έχω το γενικά... έχει το κόβει, σαν να κόβει ψωμί, έχει πάθει αυτό το θέμα. Έλα, είναι πολύ ωραίο. Κοίτα, είναι ωραίο, πάρα ωραίο, πολύ ωραίο. Πρώτη. Μπράβο. Εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιο από τα δύο είναι το δικό σου, Ηλία. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, άκου τι θέλω. Θέλω να μου κόψεις με ένα άλλο μαχαίρι καθαρό ένα κομματάκι βούτυρο, όπως πριν. Okay. Διάλεξε ένα μαχαίρι. Κόψε ένα κομματάκι βούτυρο. 100% αγελαδινό γάλα, βιταμίνες χωρίς πρόσθετα και πρακτικό αλουμινόφιλο. Κόβεις, βάζεις το τηγάνι κατευθείαν. Άρα θα το κάνετε αροζέ. Θα το κάνουμε αροζέ, ναι. Αροζέ. Ρίξε μέσα και θυμαράκι.
θα μάθεις και το αρροζέ. Όχι μόνο μπεσαμέλ και γκρατινάρο και τέτοια, και αρροζέ. Είναι η τυχερή σου μέρα. Πάλι λίγο ακόμα να το αρωματίσουμε. Τοποθετούμε το κοτόπουλο από την πλευρά της πέτσας πρώτα. Mm-hmm. Σε καυτό τηγάνι, για να κάνει μια ωραία κρούστα. Είσαι ωραίος, Λιάκο. Πάρα πολύ ωραία. Βάλε και το άλλο δίπλα. Και τώρα τι πρέπει να κάνεις, να πάρεις ένα κουτάλι και να αρχίσεις να βάζεις βούτυρο παντού σε όλο το κρέας. Ή θα πάρω εγώ ένα κουτάλι και θα κάνω αυτό και εσύ να πάρεις ένα μικρό μαχαίρι mm-hmm. και θα κάνεις την πολύ ωραία διαδικασία που λέγεται... Ένα μικρό μαχαίρι. Ναι, σε φλουδίζω τα κρεμμύδια. Εντάξει. Τώρα, κοίτα, εγώ προσπάθησα να σε σώσω, ναι. αλλά σε βάλε λάντζα τώρα, καταλαβες. Εγώ θα σε έφτιαχνα με το κοτοπουλάκι και το βούτυρο και σε έβαλε λάντζα, καθάρισε κρεμμύδι κατευθείαν και μην μιλάς γιατί εγώ είμαι ο παλιός στην κουζίνα και τέτοια. Το νιώσα. Δείτε σε λίγο. Είναι ο Μπαλτάς σε προδιαθέτει για καλά κοψίματα. Και έχω κάνει και κομπάρσος στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου στο Λιβάδι που δακρύζει. Σοβαρά. Ναι, ήμουν εξαιρετικά. Ήσουν σε Αγγελόπουλο. Ναι. Το πιάτο μπορεί να λέγεται στις γωνιές. Γυρίζω εγώ το κοτόπουλο, κοίτα τι ωραίο χρώμα έχει πάρει η πετσούλα. Πάρα πολύ. Ρε παιδί μου, είναι πάντως ψυχοθεραπευτική η μαγειρική. Δεν είναι, είναι λίγο. Έτσι, ναι, βέβαια. Αλήθεια είναι δηλαδή ότι προβλήματα γεννάς όταν ξεκινήσεις να μαγειρεύεις, ξεχνάς τα πάντα και αφοσιώνεις εκεί. Το θέμα είναι μόνο να έχεις χρόνο να βγει. Έχουμε το χρόνο απεριόριστο. Γίνεται στιφάδο με ένα κρεμμυδάκι. Έτσι όπως πάμε θα γίνει και με μισό σελίδι. Όχι, πάνω, δεν είναι γιατί. Όχι. Τα κρεμμύδια θα τα καραμελώσουμε. Α, έχεις δίκιο, θα ναι. τα γλασάρουμε. Θα τα γλασάρουμε βεβαίως, ναι. Οπότε εγώ ανοίγω σιγά σιγά το μάτι. Λοιπόν. Ωραία. Και βάλε άλλο ένα. Ένα για τον καθένα. Λοιπόν, στην κατσαρόλα που έχουμε τα κρεμμύδια θα βάλουμε κρασάκι. Θα βάλουμε μια πολύ ωραία κρέμα βαλσάμικου. Ναι. Με σίκο. Εντυπωσιακό. Ναι, είναι από την Καλαμάτα, από μια πάρα πολύ ωραία εταιρεία. Θα βάλουμε περίπου 2 κουταλιές σούπας. Θα βάλω 4 σούπας. Δεν τις είδες καλά. Και θα του βάλουμε και κάποια μπαχαρικά που κυριαρχούν συνήθως στο στιφάδο για να του δώσουμε τα αρώματα, ακόμα και σε αυτό το γρήγορο μαγείρεμα που θα κάνουμε τώρα. Τα οποία είναι 1, 2, 3. Επειδή δεν ξέρει τα ονόματα, τα λέει με νούμερα. Φυσικά και ξέρω, είναι γαρίφαλο, κανέλα και μπαχάρι. Οπότε, λίγο γαρίφαλο τριμμένο. Μπαχάρι, 2-3 κόκκους. Και κανέλα. Αυτό, ένα τσίκ. Αυτό είναι και ωραίο σιρόπι για δίπλες, Ηλία. Και η διαφορά, αυτό που δεν έχουν οι δίπλες, είναι και ένα φιλαράκι δάφνης. Ναι, και εγώ θα βάλει, δεν θα βάλει. Οπότε, βγάζουμε... Έτοιμη, φοβερό ψήσιμο έχει κάνει. Τρομερό είναι. Τα κρεμμύδια θα τα ρίξω μέσα να καραμελώσουν και αυτά. Μαζί με ό,τι άλλο είχε μείνει στο τηγάνι. Θέλω να μου κόψεις λίγη ντομάτα σε κυβάκια ωραία όπως τα κόψεις πριν. Για να παλτά, όχι. Ναι. Πάντα παλτά. Ναι. Ό,τι σε βολεύει. Πρόσεχε να μαζέψω εγώ τα χέρια από εδώ. Πατσε!
Είναι ο Μπαλτάς σε προδιαθέτει για καλά κοψίματα. Σου δίνει μια φυσική επιθετικότητα, μάλλον. Κοίτα, υπήρχε μια εποχή που έκοβα μόνο Μπαλτά. Εγώ το αφήνω να κάνει αυτό που λέμε να ξεκουραστεί. Πάντως, ρε παιδί μου, για άνθρωπο που δεν μαγειρεύει, κοίτα τεχνική με το μαχαίρι, φοβερή. Έχει τη μύτη και κάθεται έτσι όπως πρέπει. Μήπως έχεις δουλέψει εστιατόριο, ρε παιδί μου. Όταν ήμουνα στο γυμνάσιο, ναι, είχα γνωρίσει ένα κορίτσι, το οποίο, αφού τα φτιάξαμε, ξέρεις την εποχή σου, θες να τα φτιάξουμε. Ναι, θα τα φτιάξουμε κι αυτά. Το γνωστό. Ναι. Μου αποκάλυψε στο πρώτο ραντεβού ότι κάνει συλλογή από μαχαίρια. Πεταλούδες και αυτά. Χωρίσαμε. Κάνει συλλογή από συντρόφους, φαντάζεσαι. Έχεις κάνει κανένα περίεργο επάγγελμα στη ζωή σου ή ζούσες πάντα από το επάγγελμά σου? Ρίξε μέσα την πρώτη φουρνιά ντομάτας. Περίεργο επάγγελμα. Έχω μοιράσει αφίσες. Δεν ξέρω αν είναι και πολύ περίεργο αυτό το επάγγελμα. Έχεις κολλήσει αφίσες ή έχω κολλήσει, αφίσες. Έχω μοιράσει διαφημιστικά και έχω κάνει και κομπάρσος στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου στο Λιβάδι που δακρύζει. Σοβαρά. Ναι, ήμουν αξιρικάς. Ήσουν σε Αγγελόπουλο. Ναι, και ήταν από τις πιο ωραίες εμπειρίες της ζωής μου. Φοβερό. Τι έκανες εκεί? Έκανα ένα φαντάρο, έκανα ένα τύπο με μια ομπρέλα. Πολλά, πολύ πράγμα. Αυτό τώρα ήταν πριν πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα και πόσα, όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη και ακόμα δεν ήξερα ότι θέλω να ασχοληθώ με την υποκριτική, δηλαδή πριν από όλα αυτά. Πριν τις μουσικές, πριν από όλα τα. Σχολείο, τι, όταν μεγάλωσες, τι ήθελες να γίνεις? Πολύ μικρός ήθελα να γίνω αστροναύτης. Α. Παρότι Έλληνας, ξέρεις. Ναι, το πρώτος, ζούσα το όνειρο. Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης. Ναι. Εντάξει, δεν πήγε πολύ καλά αυτός ο στόχος. Για σένα και για πολλούς άλλους. Ναι. Αλλά ναι, νομίζω από μικρός ήθελα να ασχοληθώ με την. Με το τραγούδι. Έδωσε πανελλήνιες, ρε παιδί μου. Έδωσε, ναι. Έγραψα πολύ καλά έκθεση. Και πολύ κακά σε όλα τα προηγούμενα. Και δεν πέρασε πουθενά. Όχι, δεν πήγα. Θα μπορούσα να κρατήσω την έκθεση, νομίζω, και την πολιτική οικονομία. Εγώ ήμουν τέταρτη δέσμη. Και δηλαδή, μιλάμε τώρα παλαιούρας. Αλλά δεν είχε πάει πολύ καλά. Μετά ήθελα να σπουδάσω οικονομικά. Σπούδασα marketing. Και μετά από τη σχολή του marketing έδωσα εξετάσεις στο Εθνικό Θέατρο. Α, τελείωσες marketing και ναι, μετά. Ναι, τελείωσα, ναι. Και μετά το Εθνικό άρχισα να παίζω στο θέατρο επαγγελματικά. Έχεις φοβερή σχολή στο Εθνικό. Ναι. Έχουμε πολύ ωραία γραβιέρα Νάξου. Mm-hmm. Θα τη βάλουμε μέσα τελευταία στιγμή πριν κατεβάσουμε το κατσαρολάκι από τη φωτιά. Ίσα-ίσα να μαλακώσει. Βάλε όσοι νομίζεις ότι ταιριάζει σε αυτό το πια. Όλοι. Τι εννοείς? Δεν λέμε εξωτερή ποτέ. Ωραία. Ποτέ. Χαίρομαι. Και κλείνω τη φωτιά ενδιάμεσα. Ένα ακόμα. Μην το παρακάνουμε. Είσαι τυράς, Πολύ. Ανακάτεμα πιτσίλης, πολύ ωραία. Πασπάλισμα γύρω-γύρω. Φιλέτα. Σαλτσούλα, καραμελωμένα κρεμμυδάκια, μπαχαρικά που μυρίζουν ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Φρέσκια ντομάτα, τελευταία στιγμή και γραβιέρα. Θα στήσεις άλλο ένα πιάτο? Βεβαίως. Θα κόψουμε τα λιάτα το κρέας. Θα κόψω εγώ τα λιάτα μέχρι να φέρει το πιάτο. Τα λιάτα. Τα λιάτα. Μια ακόμα λέξη που μπορώ να μάθω. Έχεις μάθει πολλές λέξεις σήμερα, εντάξει. Φέρε ένα πιατάκι, εσύ μην κοντοστέκεσαι. Πού είναι? Είναι εκεί πέρα, έχεις διάφορων ειδών πιάτα. Πόσο λάθος να κάνεις με ένα πιάτο? Ωραία. Εντάξει, το κοτόπουλο φαίνεται σούπερ λαχτάρι. Εντάξει, το κόψες τέλειο αυτό. Για να σε δούμε. Να σε καμαρώσουμε. Έχει μία τάση να πηγαίνει στην άκρη. Ναι. Και το δεύτερο. Άσε ένα, μήπως είναι πιο όμορφο. Δεν έχω κόψει πολύ καλά, μου φύγει η πετσούλα στο πρώτο. Και στο υπόλοιπο πιάτο τι θα βάλεις, βρε αγόρι? Και το βάζω έτσι, δηλαδή πως... Όπως σε εμπνευστής, μπορώ να βάλω τα κρεμμύδια, τοποθετημένα συμμετρικά με μια ιαπωνική συμμετρία και φιλοσοφία πιάτου. Από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, σαν τους Ντάλτονς. Αυτό δεν κάνω.
Κάτσε, εκεί είναι χοντρό. Αυτό είναι ο Άβερελ. Αυτό ναι, δεν το βάλουμε. Αυτό δεν το βάλουμε. Όχι. Ναι, λίγο too much. Λίγο too much. Είναι... Έλα, μη γελάς, τώρα περίμενε, είναι... αφού πάει ωραία, κάτσε. Σούπερ αφαιρετικό. Κάτσε. Το πιάτο μπορεί να λέγεται στις γωνιές. Σε περιμένω στη γωνία, να λέγεται. Εγώ νομίζω εντάξει έτσι. Είσαι εντάξει. Ναι. Ναι. Γιατί, μα κοίτα το. Μαζί με τον παλέτα, όχι. Λοιπόν, ως συνήθως αφήνουμε τον καλεσμένο να φάει πρώτος. Βεβαίως, και αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να πω ότι έχετε κάνει φοβερό ψήσιμο. Ναι. Το κολόπουλο. Πω, πω. Είναι ωραίο. Φοβερή γεύση το κολόπουλο. Μπράβο. Και τη γραβιέρα την έβαλε σωστή στιγμή. Το ματούλεψε λεγόμενη. Το ελευθέρας βοσκής στο κοτόπουλο είναι καταπληκτικό, είναι σούπερ ζουμερό. Καταλαβαίνεις την πραγματική γεύση που πρέπει να έχει το κοτόπουλο. Μου αρέσει πάρα πολύ που έχετε αφήσει την πέτσα και έχει γίνει τραγανή. Ναι. Βοηθάει σε αυτό το βούτυρο. Γραβιέρα απογειώνει το πιάτο. Ωραίο γλασάρισμα στη σάλτσα και επίσης... Κάτσε να πάρω και λίγο με το κρεμμύδι. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες, δεν βάλαμε πουθενά αλάτι. Γιατί έχει πολλές εντάσεις το πιάτο και οξύτητα και από το κρασί και από το ξύδι και από το κρεμμύρι και από την ντομάτα και δεν χρειαζόταν. Να σου πω κάτι, ξέρεις, γιατί μ' αρέσεις, γιατί μετά από τόσα επεισόδια μαθαίνεις. Ναι. Έχεις μάθει. Κατάλαβες, η λέξη έχει πολλές εντάσεις στο πιάτο, η φράση με όλα αυτή, είναι από μόνη της πολύ εντυπωσιακή. Είναι και αληθινή, άμα την παρατηρήσεις. Πρέπει να κάνετε μια μπαλίτσα με κοτόπουλο, κοκάρι, ντομάτα. Και φάτο μαζί να δεις τι ωραία γεύση που έχει και πόσο τραγανό είναι. Μπράβο. Αυτό είναι. Αυτό είναι το ολοκληρωμένο, η ολοκληρωμένη μπουκιά του πιάτου. Την καταλαβαίνεις τη γεύση. Επειδή όμως η σωστή απόλαυση του φαγητού ξεκινάει από τη σωστή στοματική υγιεινή, σου έχουμε και ένα φοβερό δωράκι. Είναι ένα σετ ολοκληρωμένης στοματικής φροντίδας. Είναι από την Oral Sciences Fresden. Θα βάλω τα κλάματα. Ναι, όχι, μην τα βάλεις ακόμα. Κλάματα, όχι κλάματα. Όχι, όχι, δεν θέλουμε τέτοια. Άνοιξε, άνοιξε να δεις. Από τη συγκίνηση. Έχει ένα στοματικό διάλειμμα. Μία οδοντόκρεμα. Και ένα μασόμενο προβιωτικό. Για την σωστή και ολοκληρωμένη στοματική χλωρίδα. Ελπίζουμε να πέρασες καλά. Μαγείρεψες δύο συνταγές, δεν το κάνουν πολύ καλεσμένοι. Και μαγείρεψες δύο συνταγές με επιτυχία, έδειξες ότι έχεις ταλέντο. Προφανώς σε ιντριγκάρει λίγο η μαγειρική. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Απλά δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο να ασχοληθείς. Κάνεις τόσο πολλά πράγματα στη ζωή σου και δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο να ασχοληθείς. Εσύ όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι. Έδειξες ότι σου αρέσει πάρα πολύ. Από τα μαχαίρια που διάλεγες μέχρι τον τρόπο που έκοβες τα διάφορα υλικά. Τις λέξεις, δηλαδή. Είδα ότι το έχεις, ρε παιδί μου. Ξέρεις, ένα μικρό όνειρο είναι κάποια στιγμή να έχω σε ένα σπίτι. Γιατί η κουζίνα μου είναι μια μικρή κουζίνα, αλλά είναι αυτό το που έχει στη μέση το. Πώς λέγεται. Το μπάγκο. Όχι το μπάγκο ακριβώς. Πώς λέγεται ακριβώς ότι είναι το μάτι στη μέση. Μια κεντρική κουζίνας. Κουζίνα, κεντρικό μπλοκ το λέω. Μπράβο, ακριβώς αυτό. Και με φίλους γύρω-γύρω να μαζεύονται κτλ. Α, θες ρε παιδί μου αυτό, δηλαδή φίλοι γύρω-γύρω και εσύ ναι, να είσαι εδώ. Βέβαια, βέβαια. Καλώς ήρθες λοιπόν στο Food & Friends, αυτό έχουμε εμείς εδώ. Έχουμε φαγητό, έχουμε φίλους, έχουμε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάρα που πολύ. Ήρθες. Εγώ παιδιά. Μεγάλο ευχαριστώ. Δεν θα το μαγειρέψουμε άλλο, γιατί θα τα βάλουμε στο φούρνο να τα γρατινάρουμε. Να τα γρατινάρουμε.
Τι μπορεί να σημαίνει. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Ναι, αλλά είναι ωραία λέξη για τραγούδι. Να την κρατινάρουμε. Ναι. Να τα. Το ρεφρέν θα μπορούσε να λέει «Γκρατινάρω την μπουγάτσα». Άτσα, άτσα, άτσα. Μαγειρεύω με βούτυρο. Εμβαπτίζοντας την τροφή. Εμβαπτίζοντας. 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 Δεν είναι βαφτίζοντας. Εγώ τη βαφτίζω. Μας έρχεται και μπομπονιέρης, άμα είναι.